Η οικογένεια Ρώμα κατακόταν από την Βιτσέντσα της Ιταλίας. Είχε διακριθεί στους πολέμους των Ενετών στην Ιταλία και στην Κρήτη και από το 1550 περίπου είχε εγκατασταθεί πρώτα στα Χανιά και στη συνέχεια περί το 1610 στη Ζάκυνθο. Επίσης από τα μέσα του 18ου αιώνα η Ρώμα είχαν ασπαστεί την Ορθοδοξία και οι γόνοι της οικογένειας έκτοτε παντρεύονταν κόρες Ελλήνων αρχόντων. Την περίοδο πριν την Επανάσταση, ο Διονύσιος Ρώμας, που έχει σπουδάσει νομικά στην Πάντοβα της Ιταλίας, βρίσκεται στον Μοριά, όπου από το 1794 έχει διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του Γενικού Προξένου της Βενετίας, στον Μοριά και στη Ρούμελη. Από τη θέση του αυτή, του δίνεται η ευκαιρία να γνωριστεί με τους πιο επιφανείς προκρήτους, Νοταρά, Μαυρομιχάλη, Δελγιάννη, Ζαΐμι και άλλους, αλλά και με πολλούς οπλαρχηγούς, με πιο καθοριστικό για τις μετέπειτα εξέλιξεις, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με τον οποίο συνάπτει στενό φιλικό δεσμό. Στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα δίδασκε, μεταξύ άλλων, ο Επτανήσιος Χαρμπούρης, διάσημος τέκτονας και πιθανός συμμέτοχος στην ίδρυση της Κερκυραϊκής Στοάς το 1782. Επίσης στην Πάντοβα έδρευε η Μεγάλη Στοά της Βερόνα, μητρική στοά του Κερκυραϊκού τεκτονισμού. Σε αυτό το περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να είχε ο Ρώμας την πρώτη του επαφή με τον τεκτονισμό.